λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση των διδασκόντων αλλά και των περσινών φοιτητών, οργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα με κύριο στόχο την ευρύ ενημέρωσή σας για όλα και τα διαδικαστικά αλλά και επί της ουσίας θέματα που έχουν σχέση με την φοιτηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όσον αφορά το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα Εθνοφρουρών, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλωτικής φάσης του προγράμματος με τη βοήθεια του Υπουργείου Άμυνας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος. Δεν θα μπορούσα παρά να τονίσω την καρποφόρα συνεργασία που είχαμε και με τα δύο Υπουργεία, Άμυνας και Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε όλοι μαζί σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τους Εθνοφρουρούς. Αυτό υποδηλώνει τη βούλησή μας να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής. Σε σχέση τώρα με το πρόγραμμα στις αστυνομικές σπουδές, μετά από 2 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του προγράμματος, με ιδιαίτερη χαρά θα έχουμε φέτος, στην τελετή Νοεμβρίου, τους πρώτους μας αποφύτους. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών από τους φοιτητές μέλη της αστυνομίας. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν υπάρχει θέληση, όταν μπουν στόχοι και τους δουλέψουν συστηματικά, τα ανέφικτα μπορεί να γίνουν εφικτά και υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να προσφέρουμε στα στρατευμένα παιδιά μας εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποίηση με παραγωγικό τρόπο του ελεύθερου τους χρόνου, ούτως ώστε να αποκτήσουν και προσόντα και δεξιότητες και να μείνουν συνδεδεμένοι με το εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπαίδευση γενικότερα. Ένα σύστημα το οποίο προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά πλεονεκτήματα στους ίδιους και γενικότερα στην κοινωνία μας, θα έλεγα. Θέλω μόνο θερμά να σας συγχαρώ που εκμεταλλευτήκατε την επιλογή να αξιοποιήσετε τον χρόνο και απευθύνομαι βεβαίως πρωτίστως στους Εθνοφρουρούς αλλά και σε όλους όσους θα παρακολουθήσουν αυτά τα εξ αποστάσεως μαθήματα την ευκαιρία να επενδύσετε στη γνώση. Γιατί όπως έχει ήδη πει ο φίλος Υπουργός, η γνώση είναι το καλύτερο εφόδιο για όσους έχουν όραμα για το μέλλον. Γι' αυτό βεβαίως ισχύει πέραν από την κάθε μια και τον καθένα μα ξεχωριστά, ισχύει και για τα κράτη, ισχύει και για τους οργανισμούς, ισχύει για τις επιχειρήσεις, ισχύει για τα πανεπιστήμια, ισχύει για κάθε οργανισμό ο οποίος θέλει πραγματικά να κερδίσει το μέλλον και κάθε λαό που θέλει να κερδίσει το μέλλον. Όταν το 2008 ξεκινήσαμε τότε στην Αστυνομική Ακαδημία μια προσπάθεια την οποία ονομάσαμε εσωτερική αναβάθμιση του προγράμματος εκπαίδευσης δοκίμων αστυνομικών που είχαμε διαπιστώσει ότι δεν ήταν εφικτό να καταλήγουν οι σπουδαστές μας σε σπουδές με πτυχίο για οι απόφοιτοι της Αστυνομικής Ακαδημίας για πολλούς και διάφορους λόγους να καταλήγουν με πτυχίο στις αστυνομικές σπουδές. Τότε θεωρήσαμε επάνανκες να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης δοκίμων αστυνομικών σύμφωνα με τις πρόνοιες της διαδικασίας της Μπολόνια, κάτι που καταφέραμε περί τα τέλη του 2009. Και εκεί, και βεβαίως θα πω, το καταφέραμε με την πολύτιμη συμβολή του καθηγητή του Πέτρου Πασαρδί, τον οποίον και ιδιαίτερως ευχαριστώ. Και εκεί γεννήθηκε η ιδέα να συνεργαστούμε με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε ως Ακαδημία πτυχίων αστυνομικών σπουδών σε όλα τα μέλη μας, να δίναμε την ευκαιρία, να προσφέρουμε την ευκαιρία, να δημιουργήσουμε την ευκαιρία σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να προσφέρεται η δυνατότητα σε όσα μέλη μας αποφυτούν από την Αστυνομική Ακαδημία, αφού αξιολογηθεί το πρόγραμμα και το αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης δοκίμων αστυνομικών από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,
με δύο επιπρόσθετα χρόνια σπουδών στο ανοιχτό πανεπιστήμιο να λαμβάνουν πτυχίο στο συγκεκριμένο τομέα εργασίας μας.